Εμείς όμως θα κλείσουμε με έναν ποδοσφαιράνθρωπο απόψε, έναν άνθρωπο που σίγουρα είναι πολλά χρόνια και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής στον χώρο, είναι ο Δημήτρης Βολωνάκης. Θα πάρουμε ένα σχόλιο του. Από ό,τι γνωρίζουμε, είναι και φιλοϊταλός, οπότε μπορεί να μας σχολιάσει και την πρόκριση, την πανηγυρική τη Σκουάδρα Ατζούρα στην επόμενη φάση του Euro. Κύριε Βολωνάκη, καλησπέρα σας από την Κρήτη TV. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Γνωρίζω ότι έχετε συμπάθεια στη Γιουβέντους. Δεν ξέρω αν έχετε και με την Εθνική Ιταλία ιδιαίτερη. Γενικά μου αρέσει το. Είμαι φίλος του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Μου αρέσει αρκετά. Μου αρέσει το ότι στηρίζεται πάρα πολύ σε τακτικά κομμάτια όσον αφορά είτε την άμυνα είτε την επίθεση του παιχνιδιού. Και είναι κάτι το οποίο με προσελκύει και την παρακολουθώ χρόνια. Πιο θελκτική πάντως Ιταλία με Μαντσίνη βλέπουμε. Ναι, είναι μια Ιταλία διαφορετική από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Όχι τόσο πολύ στο ανασταλτικό κομμάτι, αν και βλέπουμε ότι και σε αυτή τη διοργάνωση μέχρι στιγμής έχουν μηδέν παθητικό και αυτό δείχνει ότι είναι μια χώρα η οποία πραγματικά παραδοσιακά παίρνει άριστα στο ανασταλτικό κομμάτι, στο δυναμητική τακτική. Βλέπουμε και στο επιθετικό κομμάτι, είναι αυτό το οποίο ο Μαντσίνη έχει προσθέσει στην Ιταλία και έχει κάνει ακόμα πιο όμορφο και πιο θεαματικό και μια Ιταλία την οποία πραγματικά χαίρεσε να τη βλέπεις. Εγώ πάντα μ' άρεσε όμως να τη βλέπω, είτε έπαιζε είτε αμυντικά λίγο περισσότερο, είτε επιθετικά τώρα που παίζει, πάντα μου άρεσε αυτός ο τρόπος παιχνιδιού, το ότι στηρίζεται κυρίως σε αρκετά πράγματα της τακτικής. Coach, οπότε, αν μιλήσουμε για φαβορί, ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες η πρώτη φάση. Είναι μέσα στα φαβορί η Ιταλία, είναι κάποια ομάδα, χθες εντυπωσίασε την Γερμανία. Είναι. Όπως και να το κάνουμε, μια ομάδα η οποία αποδίδει καλό ποδόσφαιρο, είναι παραγωγική στην επίθεση. Στην άμυνα έχει το απόλυτο μηδέν, με καθαρά σκορ κερδίζει τα παιχνίδια. Αυτομάτως είναι στα φαβορί, όπως όμως είναι φαβορί και όλες οι πρώτες ομάδες των ομίλων. Θεωρώ πως θα είναι φαβορί και θα έχουν το πλεονέκτημα. Χωρίς αυτό όμως να βγάζει απ' έξω τις ομάδες που θα βγουν στη δεύτερη θέση. Γιατί μπορούμε να δούμε ένα ντεμαράζ από μια χώρα την οποία δεν την περιμέναμε, όπως ήταν η Πορτογαλία στο περασμένο Euro, η οποία πέρασε με τρεις οπαλίες στην επόμενη φάση και πήρε το κύπελο. Είναι ένα τουρνουά το οποίο δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα συμπεράσματα. Σίγουρα το ότι η Ιταλία δείχνει αυτό το πρόσωπο είναι κάτι το οποίο την καθιστά μέσα στις ομάδες που είναι φαβόροι, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το τρόπαιο. Είναι ένα τουρνουά το οποίο θα παίχτε νομίζω μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν μπορείς να ξέρεις από τώρα. Σωστά αναφερθήκατε και στην Πορτογαλία, που με το Σάντος είναι και σε αυτό το Euro βεβαίως. Θα κλείσουμε με δύο λόγια. Θα θέλαμε το σχόλιο σας για τον Κρίστιαν Έριξεν. Ευτυχώς πραγματικά ο Θεός τον βοήθησε. Είναι καλά, είναι μαζί μας. Δεν πρόκειται να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο επαγγελματικά εκτός απροόπτου. Ωστόσο είναι μια περίπτωση που μας συγκλώνει σε όλους. Είναι νομίζω το λιγότερο αυτό, Γιώργο, το ότι δεν θα παίξει ποδόσφαιρο. Σημασία έχει ότι θα είναι κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα και το σημαντικότερο από όλα είναι η ζωή ενός ανθρώπου και το ότι παραμένει ακόμα στη ζωή είναι κάτι το οποίο είναι το μοναδικό που έχει σημασία στη ζωή μας. Έτσι. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα και η υγεία των ανθρώπων. Το ότι δεν θα παίξει ποδόσφαιρο είναι το λιγότερο. Είναι από τα περιστατικά τα οποία στεναχωρούν, αλλά είναι μέσα στη ζωή. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο κομμάτι αυτό, είτε εμείς σαν προπονητής μιλάω, αλλά νομίζω και οι ομάδες, όλοι οι οργανισμοί πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να είναι εξονυχιστικοί ιατρικοί έλεγχοι για να αποφεύγονται τέτοιου είδους περιστατικά. Γιατί είναι πολύ δυσάρεστα πραγματικά. Ακριβώς. Coach Δημήτρη Βολωνάκη, να σε ευχαριστήσουμε για αυτή μας τη συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στις διακοπές σας και βεβαίως να βλέπουμε Euro και όσο το δυνατόν καλύτερο θέαμα με υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Καλό βράδυ.